Λοιπόν, Δημήτρη. Εγώ. Μήπως να το. Μια που θα πας να πάρεις αυτή την υπερήφημη ζώνη, την υπέροχη, που ταιριάζει σε πάρα πολλά look. Αλήθεια. Και φοριέται και από τις δύο μεριές. Α, ώστε έτσι. Να δούμε τελικά αν σου ταιριάζει σε small, medium κλπ. Να μην ψάχνεις εκείνη τη στιγμή, βρε παιδί μου. Ό,τι καλύτερο. Να το κάνουμε live. Την ήθελα για άλλο look αυτή. Για να δούμε. Συγγνώμη. Το έχω φτιάξει από μέσα. Ναι. Φτιάσουμε. Εγώ. Τα χέρια μου. Αλλά πιο ωραία είναι αυτή η ζώνη. Όχι επειδή είναι δικιά μου, αλλά... Τι θέλω για ένα αυριανό look. Έχει φωτίσει η αλήθεια τώρα. Ε, παιδί μου, κάθε φορά που μπαίνει κάπου, κάνε τον ντύσιμο άλλο, διαφορετικό. Μου πλέει εμένα αυτή η ζώνη. Έχει δύο θέσεις. Βάλω στο χαλαρό γιατί το πουλόβερ είναι. Είναι και το πουλόβερ από κάτω. Ναι, ναι. Πόσο καιρό την έχεις βγάλει αυτή τη ζώνη, Στέλιο? Το 2013. 10 χρόνια. Για γύρω να σημαίνουν και τα κορίτσια μπροστά. Δεν σε βλέπουμε εμείς από εδώ. Ωραία είναι. Κύριε καλά, να σημαίνουν τα κορίτσια. Είναι φανταστική. Την άλυσε τον Άγιο Βασίλη ήταν. Είναι φανταστική. Αλήθεια τη θέλω αυτή τη ζώνη. Το ξέρω. Αλλά δεν μου κάνει, τσάμπα θα πάω στο μάτι. Μικραίνει, παιδί μου. Άμα μπορούσε να δει. Βγαίνουν και ράβονται και μικραίνει. Πάρε αυτή και φύγε. Ναι, μην τη δίνει. Άρα, πάνω. Small θέλει. Δεν τη δίνω πίσω για το ένα που μου. Για τόσο καιρό. Βάζετε ένα, δεν σα τα δίνω. Δεν ήξερα ότι πρέπει να πληρώνω και από πάνω για τα αυτά που βλέπω. Πέντε άλλη μία να δώσετε σε μένα, γιατί σε μένα έχετε βάλει περισσότερα ένα. Για ψυχική οδύνη μου τη δίνετε. Εντάξει, και πού να ανοίξει. Σε Διονυσία, κάτω από το δέντρο, θα μας βάλει τα δώρα. Όχι, τη θέλω για μεθαύριο, για αύριο. Ναι. Εσύ και ήμουνα έτοιμη να πω, είναι ναι, δεν έχει ανοίξει ακόμα το στόμα της. Αυτή είναι small, medium. Και done. Small. Δεν σας τη δίνω. Λοιπόν, θα ήθελα να σου πω ότι σίγουρα αυτή η ζώνη δίνει κάτι, φωτίζει λίγο την εμφάνιση. Όχι ότι η προηγούμενη που η εμφάνιση με την άλλη ζώνη ήταν κακή, αλλά αυτή του δίνει το κάτι έξτρα παραπάνω. Η αλήθεια είναι και συνδέει πάρα πολλά, πάρα πολύ ωραία τα δύο κομμάτια που είναι με αυτή η υπέροχη φούστα. Η τσάντα μου αρέσει, ας είναι ότι είναι εμένα μου κάνει μια χαρά και ταιριάζει και χρωματικά. Ωραία τσάντα. Σας ευχαριστώ. Μπράβο. Περίμενε, έρχεται ο Άσος. Δεν πειρά. Δεν ξέρεις, δεν ξέρεις. Να μην γρουσουζεύουμε. Σοφία μου. Διονυσία και... Εγώ μου αρέσει πάρα πολύ το μέσα, μου αρέσουν τις πωίνες, μου αρέσει φούστα και το τρικό και με το πουκάμισο και η τσέντα, όλα μια χαρά. Δεν μου αρέσει καθόλου το παλτό σου, νομίζω πρέπει να είναι ή σκοτεινό πράσινο ή πορτό ή... Γούνα. Ναι, γούνα, αυτό το πορτό γούνα. Γούνα. Ξέρεις αυτό που φόρεσες. Ναι, αλλά είναι κοντή. Ναι, μπορείς και να το πάρεις και πιο κοντά. Το μάζεψα την προηγούμενη φορά. Κρίμα. Να σου δώσω τρία. Ευχαριστώ πολύ. Και τώρα, όντως, ναι. Θα πάμε στον κύριο Κουδουνάρη. Η αλήθεια, το look αυτό είναι πολύ ωραίο. Όντως, αν το pullover ήταν λίγο fluffy, δηλαδή να είχε λίγο τρίχα, θα ήταν πιο ενδιαφέρον. Και θα προτιμούσα να έχει και πιο μεγάλο γιακά αυτό το μπουκάμισο. Ναι, γενικά τα μπουκάμισα με μεγάλους γιακάδες δίνουν πολύ στην εικόνα. Και επειδή δεν έχει πάρα πολλά στοιχεία αυτή η εικόνα, θα ήταν ένα έξτρα. Συμφωνώ και εγώ με το πανοφόρι. Χρειάζεσαι πιο εντυπωσιακά πανοφόρια. Είναι η πρώτη εικόνα. Αυτό τώρα, σε αυτή τη φάση που έχουμε δει πάρα πολλές φορές και για πάρα πολλά χρόνια αυτές τις γουνίτσες και σε φτηνές εκδοχές και σε ακριβές και σε κοντές και σε μακρύες, είναι μόνο για φόρμες, για γυμναστήριο, για μια γυναίκα που θα βάλει πραγματικά τις φόρμες σε αυτό και θα πάει στο περίπτερο, στο γυμναστήριο, να κάνει τρεις δουλειές κτλ. Σαν πολύ εύκολο. Ναι. Όχι για να δώσεις αυτό το look και να πρωταγωνιστεί. Προτιμώ αυτή τη ζώνη, μπορεί να είναι και υποκειμονικό τη δικιά μου, γιατί δίνει φως. Η προηγούμενη σου έκανε ίσως πιο στενή μέση που δεν τη χρειάζεσαι, ειδικά σε αυτό το look. Άμα έχεις τα μέσα. Ευχαριστώ πολύ. Ναι. Μιλάμε για θρίαμβο τώρα, όχι αστεία. Είναι πολύ κομψό look για γυναίκες. Είναι πάρα πολύ, πάρα πολύ. Και μπορεί να το φορέσει οποιαδήποτε γυναίκα να, και να πάει οπουδήποτε. Μέχρι και εγώ σκέφτηκα ότι θα μπορούσα να το φορέσω. Είναι και εύκολο να το φτιάξεις, είτε άρα, είναι φθηνά, είτε είναι ακριβά τα κομμάτια. Στέλιος Κουδουνάρης.com @StelliosKoudounaris.
τρελαθώ. Λοιπόν, έχεις ένα πάρα πολύ μεγάλο τελικό αποτέλεσμα. Η βαθμολογία είναι 12. Ευχαριστώ πολύ. Μπράβο, Ρενιά. Θα σας τράβω. Καλό και θα σας τη δώσω.